my eyes off you. You are driving too fast to cope with the unexpected. The faster the speed, the bigger the mess. Καλησπέρα σας αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σήμερα έχουμε τη χαρά, το βιντεάκι που είδαμε προηγουμένως είναι λίγο φρίκι, αλλά εμείς οι περισσότεροι τα ζούμε κάθε μέρα και ευχόμαστε να μην ζούμε τέτοιες καταστάσεις, γιατί πολλά παιδιά έρχονται στο σύλλογο με αναπηρίες και πολλά παιδιά χάνουμε συνάσφαλτο, στην οδήγηση, προσοχή, για να μην έχουμε και άλλα μέλη. Σήμερα έχουμε τη τιμή να είναι δίπλα μας και μαζί μας ο Σάββας Ζαμανίδης, Πρόεδρο τη Τεχνομού Κοζάνη και Δήμαρχο για δεύτερη τετραετία τη Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα σα, κύριε Ζαμανίδη. Καλησπέρα σα. Με τον κύριο Ζαμανίδη θα συζητήσουμε σήμερα ορισμένα θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού και κυρίω θα μιλήσουμε για τα μειωμένα δημοτικά τέλη που στο νομό μα προ τιμή του κυρίου Ζαμανίδη από την έρευνα που κάναμε σε όλου του Δήμου και σε όλε τι κοινότητε. Εφαρμόζεται ο νόμος μονάχα σε τρεις Δήμους. Δήμο Αγίας Παρασκευής, Δήμο Ιαννής και Δήμο Σιάτιστας. Και στο Δήμο Σιάτιστας μόνο συνύδρευση. Κύριε Ζαμανίδη, ήσασταν από τα πρώτα δημοτικά συμβούλια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ισχύει από το 2007 τα μειωμένα τέλη στα άτομα με αναπηρία. Ενώ οι άλλοι Δήμοι δεν το έχουν εφαρμόσει. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτό? Τη γνώμη μου θα την πω για το Δήμο Αγίας Παρασκευής, γιατί νομίζω ότι ο κάθε Δήμος έχει τη δυνατότητα με βάση την νομοθεσία να προβεί σε κάποιες διευκολύνσεις όσον αφορά τα τέλη τα οποία επιβάλλονται στους δημότες, στα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και στους πολύτεκνους. Ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας δίνει τη δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να μειώσουν τα τέλη μέχρι το 50%. Αυτό λοιπόν έγινε στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, στον τελευταίο κανονισμό ίδρυυσης, τον οποίο μάλιστα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν μειώθηκαν μόνο τα τέλη για τους πολύτεκνους και τα άτομα με αναπηρία στο 50% των τελών, αλλά τα τέλη ανά κυβικό μέτρο νερού μειώθηκαν και για όλους τους δημότες. Ενώ μέχρι το 2007 η τιμή του κυβικού ήταν στις 40 δραχμές από παλιότερα, φαντάζεστε όταν ήταν ακόμα οι δραχμές, με το ευρώ που οι στρογγυλοποιήσεις πάνε προς τα πάνω, εμείς πήγαμε προς τα κάτω, δηλαδή το τέλος ανακυβικό μέτρο νερού είναι στα 10 λεπτά, δηλαδή 34 δραχμές, και για τα άτομα με αναπηρία αλλά και τους πολύτεκνους είναι στο 50%, όπως ακριβώς μας δίνει το δικαίωμα η νομοθεσία να προβούμε σε αυτή τη μείωση. Δηλαδή η μείωση που κάνατε, είδατε ότι έγινε σύμφωνα με τα έσοδά σας. Ότι δεν έχετε πρόβλημα να κάνετε μείωση, να κάνετε αύξηση όπως κάνουν άλλοι Δήμοι συνήθως. Όχι. Πρόβλημα με τα έσοδα έχουν όλοι οι Δήμοι. Πρέπει να ξέρετε ότι τα τέλη ίδρυυσης, όπως και όλα τα άλλα τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού, είναι ανταποδοτικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα πρέπει αυτά που εισπράττουμε από τα τέλη να είναι ακριβώς όσα ξοδεύουμε για να κάνουμε έργα ίδρυυσης, αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ίδρυυσης, αλλά και νέα έργα για να εξασφαλίσουμε την επάρκεια σε νερό στους δημότες. Τα τέλη ίδρυυσης δεν είναι ένα κόστος που πληρώνει ο δημότης για να έχει νερό και πληρώνει το νερό. Το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο δεν πληρώνεται. Απλώς επειδή ακριβώς χρειάζεται συντήρηση του δικτύου ίδρυυσης, αλλά και καινούργια έργα για να έχουμε νερό σε επάρκεια, είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε ένα τέλος στους δημότες, τέτοιο που να καλύπτει τα έξοδα της συντήρησης των δικτύων. Αυτό το τέλος το οποίο επιβάλλουμε εμείς και τα χρήματα που εισπράττουμε
από το τέλος ίδρυυσης στη διάρκεια ενός έτους, δεν φτάνει να καλύψουμε ούτε το 1/10 των εξόδων που έχουμε για τη συντήρηση των δικτύων ίδρυυσης. Όμως, έχουμε κάνει μια συνειδητή επιλογή να μειώσουμε τα τέλη ίδρυυσης, παρά το γεγονός ότι δεν μας φτάνουν τα χρήματα που εισπράττουμε από το τέλος. Και αυτό το κάνουμε γιατί είμαστε ένας Δήμος ο οποίος έχει ένα χαρακτηριστικό αρνητικό. Ποιο είναι αυτό? Ότι ο κόσμος φεύγει από τα χωριά. Σαν ένα ελάχιστο μέτρο στήριξης των δημοτών που μένουν στα χωριά μας, είναι να μειώσουμε το νερό. Και το κόστος της συντήρησης των δικτύων ίδρυυσης προσπαθούμε να το καλύψουμε από άλλες πιστώσεις που έχουμε, είτε από τις ΣΑΤΑ τακτικές δηλαδή που έρχονται κάθε χρόνο, είτε από έκτακτες. Όπως επίσης και για την κατασκευή νέων έργων ίδρυυσης, προσπαθούμε να χρηματοδοτούνται από προγράμματα. Δεν σημαίνει ότι εμείς είμαστε οικονομικά εύρωστοι τόσο που να μην χρειαζόμαστε χρήματα από τα τέλη ίδρυυσης. Όμως κάνουμε μια συνειδητή επιλογή. Δεν αυξάνουμε τα τέλη εδώ και 2 τετραετίες ούτε ηλεκτροφωτισμού, ούτε καθαριότητας, ούτε ίδρυυσης. Το τέλος ίδρυυσης μάλιστα στη στρογγυλοποίηση το μειώνουμε κατά 16% ανακυβικό μέτρο νερού. Και αυτά όλα είναι...